Χαίρετε. Ένα ερώτημα σε σχόλιο χτες το βράδυ, το οποίο μου έδωσε το θάρρος να κάνω ένα βίντεο που ήθελα εδώ και μερικές μέρες να κάνω. «Πώς συνήλθες από το χωρισμό τόσο γρήγορα», ρωτάει μια φίλη. «Θέκλα μου, έχεις ένα χαρακτήρα που δεν διδάσκεται σε κανένα πανεπιστήμιο στον κόσμο. Αμεσότητα. Σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Μετά το χωρισμό σου λάμπεις και βγάζεις μια καθαρή ενέργεια. Σε παρακαλώ, κάνε μας ένα vlog για το πώς σηκώθηκες από τα πατώματα τόσο γρήγορα. Υπάρχουν άνθρωποι που τους παίρνει χρόνια». Έχει κάποιες μέρες που σκεφτόμουν να κάνω αυτό το βίντεο, το οποίο στην πραγματικότητα είναι ένα βίντεο ευγνωμοσύνης προς την ψυχολόγο μου. Αγαπημένη μου ψυχολόγος, ξέρεις ποια είσαι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου χρωστώ πολλά. Και κυρίως τη λογική μου. Και όταν λέω τη λογική μου, εννοώ το sanity μου. Εννοώ το ότι δεν έχω χάσει το μυαλό μου. Όλοι οι άνθρωποι, και οι ψυχολόγοι και οι μη ψυχολόγοι, και αυτοί που είναι ειδικοί και αυτοί που είναι ειδικοί στις σχέσεις, ζούνε. Κάνουν σχέσεις, μπορεί να παντρευτούν και μπορεί και να χωρίσουν κιόλας. Το να είσαι ψυχολόγος δεν σε βάζει στο απειρόβλητο. Δεν σου δίνει κάποιες μαγικές δυνάμεις ή μαγικές δυνατότητες, ούτως ώστε να μπορείς να προβλέπεις τα πάντα, να μπορείς να καταλαβαίνεις τα πάντα και να μπορείς να προλαμβάνεις τα πάντα. Αντιθέτως, και σας μιλάω καθαρά από προσωπική πείρα, είναι πολύ πιθανόν όταν είσαι ψυχολόγος και βρίσκεσαι μέσα σε μια ερωτική σχέση ή σε ένα γάμο, ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου, εξαρτάται από την κάθε περίπτωση, να μην σε ακούει και ιδιαίτερα. Δηλαδή, αν εκφράζεις μια γνώμη ή αν εκφράζεις μια άποψη, να σου λέει «μη μου κάνεις εμένα τον ψυχολόγο», «μην ψυχολογικοποιείς τη σχέση μας», «μην ψυχολογικοποιείς το γάμο μας», «μην θεωρείς ότι η ζωή σου έχει να κάνει με τη δουλειά σου». Δεν λέω ότι μου έχει συμβεί αυτό στην πρόσφατη συνθήκη, όμως δεν είναι εύκολο όταν εσύ είσαι ο ίδιος στη δική σου ζωή να δεις καθαρά τα πράγματα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πιστεύω ότι όταν φτάσεις στο τέλος του ένας γάμος ή μια σχέση, και ειδικά όταν είναι ξαφνικός χωρισμός, ο οποίος ξαφνικός χωρισμός ποτέ δεν είναι ξαφνικός. Στην πραγματικότητα υπάρχουν σημάδια από πολύ νωρίς, τα οποία αμυνόμαστε, χρησιμοποιούμε συμβιβαστικούς μηχανισμούς άρνησης, άμυνας, όπως αυτόν της άρνησης ή αλλιώς denial, αμυνόμαστε ψυχοσυναισθηματικά για να δούμε την πραγματικότητα μέσα στη ζωή μας και την ίδια τη σχέση μας. Αυτό έχει να κάνει με την ομοιόσταση. Θυμάστε το βίντεο που κάναμε πριν λίγες μέρες που έλεγε εάν στις σχέσεις ο άνθρωπος ρίχνει τις άμυνές του και αν αυτό έχει να κάνει με το people pleasing. Άμα φτάσει ένας άνθρωπος και μπει σε μια ερωτική σχέση, άμα φτάσει και αφαιθεί, άμα φτάσει και αγαπήσει, τότε δεν μπορεί να δει καθαρά. Είμαι μεγάλη δυσκολία βλέπει καθαρά. Γιατί όσο πιο πολύ επενδύεις συναισθηματικά σε μια σχέση και επενδύεις συναισθηματικά στο όνειρο που έχεις πιστέψει, στο όραμα που έχεις πιστέψει για αυτή τη σχέση, τόσο πιο δύσκολο είναι να δεις ρεαλιστικά και αντικειμενικά τη σχέση σου. Γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ καλή ιδέα όταν οι άνθρωποι βρισκόμαστε σε γάμους ή σε σχέσεις που δεν είμαστε ευτυχείς, να ζητήσουμε να πάμε μαζί με τον σύντροφό μας για θεραπεία ζευγαριού. Τελειώνει μια σχέση. Επέρχεται ένας χωρισμός. Είτε τον έχεις επιλέξει εσύ, είτε τον έχει επιλέξει ο άλλος. Όταν έρχεται ο χωρισμός, μιλάμε για ζωντανό θάνατο. Έχουμε χρησιμοποιήσει ξανά αυτό τον όρο για θάνατο της σχέσης. Θάνατο των ονείρων και των ελπίδων και των οραμάτων που έχουμε χτίσει πάνω σε αυτή τη σχέση. Όλοι οι άνθρωποι στα καινούργια ξεκινήματα, όταν μπαίνουν σε μια νέα σχέση, όταν παντρεύονται, όταν πιστέψουν ότι έχουν βρει τον έρωτα της ζωής τους ή όχι, ή ότι έχουν βρει τον καταλληλότερο σύντροφο για αυτούς, νιώθουν μεγάλη ευφορία, νιώθουν μεγάλη χαρά, γιατί το πιστεύουμε αυτό και είναι έτσι πολύ καλά εγγεγραμμένο μέσα στον εγκέφαλό μας, ότι όταν τακτοποιηθούμε στην ερωτική μας ζωή, όταν ζευγαρώσουμε, θα είμαστε και ευτυχείς. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.
Στην πραγματικότητα, περισσότεροι άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι μέσα σε ερωτικές σχέσεις και σε γάμους παρά μόνοι τους. Αυτό μπορώ να το πω έχοντας υπόψη μου τις χιλιάδες ανθρώπων που έχω δει στο γραφείο μου. Πιο συχνά ερχόντουσαν κοντά μου άνθρωποι παντρεμένοι ή άνθρωποι σε σχέσεις συμβίωσης οι οποίοι δεν ήταν καλά και δεν ήταν ευτυχείς στη ζωή τους παρά άνθρωποι μόνοι τους. Ή όταν ερχόντουσαν οι άνθρωποι που ήταν μόνοι τους, είχαμε να κάνουμε δουλειά, ψυχοθεραπευτική δουλειά, την οποία μπορούσαμε να τη βγάλουμε εις πέρας. Γιατί είχε να κάνει μόνο με τον ψυχοθεραπευόμενο και τον ψυχολόγο του, τον ψυχοθεραπευτή του. Ήμασταν δύο άνθρωποι σε εκείνο το δωμάτιο. Ο άνθρωπος που ερχόταν να πάρει βοήθεια για να βρει τον εαυτό του και ο ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής που θέλει να δώσει βοήθεια και βλέπει το επάγγελμα του ως λειτουργήμα. Όταν όμως, και πάω πάλι στις εμπειρίες μου τις επαγγελματικές, όταν όμως έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε σχέση, που ζει με έναν άλλον άνθρωπο που είναι παντρεμένος ή που είναι σε σχέση συμβίωσης και έρχεται στο ψυχολόγο μόνος του ή μόνη της, χωρίς το τέρι του ή το τέρι της, τότε δεν είμαστε δύο άνθρωποι σε εκείνο το δωμάτιο, είμαστε τουλάχιστον τρεις, και όταν ο τρίτος δεν έρχεται ή έρχεται και δεν συγκαταβαίνει ουσιαστικά, δεν συνενεί ουσιαστικά στο να γίνει θεραπεία και στο να γίνει προσπάθεια και εξυγίανση μια σχέση, οι προσπάθειες τις περισσότερες φορές πέφτουν στο κενό για να εξυγιανθεί εκείνη η σχέση. Άρα, ένας χωρισμός έχει πόνο, έχει πένθος ένας χωρισμός, γιατί ακριβώς τελειώνει κάτι πάνω στο οποίο έχουμε επενδύσει, τουλάχιστον συναισθηματικά, περισσότεροι από εμάς επενδύουμε και με άλλους τρόπους. Και αισθανόμαστε ότι η ζωή μας αλλάζει ριζικά και ιδίως αν είναι ξαφνικός ο χωρισμός ή αν δεν είναι δική μας επιλογή, νιώθουμε να χάνουμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. Αλλά ακόμη και άνθρωποι το επιλέγουν, που φτάνουν στο σημείο να επιλέξουν να χωρίσουν, επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν προσπαθήσει πολύ καιρό και δεν βελτιώνεται η κατάσταση και λένε ή θα σώσω το μυαλό μου, ή θα σώσω την ψυχή μου, ή θα σώσω αυτόν τον γάμο, και επιλέγουν το υγιές που είναι να σώσεις τη ψυχή σου και να σώσεις το μυαλό σου παρά να σώσεις ένα γάμο. Γιατί ο γάμος είναι ένα institution, είναι ένας θεσμός, είναι ένα ίδρυμα ο γάμος. Δεν είναι άνθρωπος. Οι άνθρωποι έχουμε μεγαλύτερη αξία από τα ιδρύματα, τα κοινωνικά ιδρύματα. Έχουμε μεγαλύτερη αξία οι άνθρωποι από το θεσμό του γάμου. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε μεγαλύτερη αξία από το θεσμό του γάμου. Όταν τελείωσε ο δικός μου γάμος, ήμουνα όντως συντετριμένη. Ήμουνα στην αρχή μουδιασμένη, σοκαρισμένη. Δεν μπορούσα καν να θυμώσω. Ήμουνα σε σοκ. Και προσπαθούσα να βρω τα πόδια μου και να δω πώς θα μπορέσω να λειτουργήσω μετά από 4 χρόνια που έμαθα να είμαι σε ζευγάρι, ενώ υπήρξα προηγουμένως για πολλά χρόνια μόνη. Το σοκ ήταν ισχυρό. Το πρώτο βράδυ δεν κοιμήθηκα. Είχε συμβεί κιόλας έτσι, 1 το πρωί είχε συμβεί η κουβέντα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και την επομένη είχε πολύ πλάκα, γιατί ήταν η γενέθλιά μου και έπρεπε να απαντήσω χιλιάδες μηνύματα ευχών, ενώ εγώ βρισκόμουν σε μια κατάσταση μεταξύ ζωής και θανάτου, in limbo που λένε. Ήμουνα παγωμένη, μουδιασμένη, ένιωθα βάρος στο στήθος και γενικώς δεν ήμουνα καλά. Αυτό που έκανα ήταν να μιλήσω με τους ανθρώπους που αγαπάω. Ήταν μαζί μου ο γιος μου ευτυχώς, μίλησα και με την κόρη μου. Θυμάμαι την είχα πάρει τηλέφωνο 4 το πρωί, πρέπει να ήταν 2 και ήταν στην Αγγλία τότε Κυριακή. Οι 3 το πρωί και τα 1 ήταν έξω και της είπα έτσι με λίγα λόγια. Αμέσως ήταν εξαιρετικά υποστηρικτική, μου είπε «Μαμά δεν πειράζει, σε νιώθω, σε καταλαβαίνω, shit happens, το λες και μόνη σου, θα τα καταφέρεις». Προσπάθησα μιλώντας την κόρη μου να μην τη φορτώσω αρνητικά συναισθήματα και επίσης είχα και την έγνοια του γιού μου, ο οποίος όν εκεί, δίπλα μου, είχε την έγνοια μου. Μου λέγε «Κοιμήθηκες, έφαγες». Η αλήθεια είναι ότι δεν κοιμόμουν, πολύ λίγο κοιμόμουν τον πρώτο καιρό και επίσης δεν έτρωγα. Δεν έτρωγα γιατί μου είχε κοπεί όρεξη. Κάποιοι άνθρωποι όταν είναι πολύ στενοχωρημένοι δεν μπορούν να φάνε. Γι' αυτό να χαίρεστε όταν με βλέπετε παχουλή. Σημαίνει είμαι ευτυχής, πλάκα κάνω. Τότε δεν μπορούσα να φάω από το γκόμπο που είχα στο στομάχι.
Και ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα ήταν να πάρω την ψυχολόγο μου τηλέφωνο. Είχε αρκετό καιρό να κάνω ψυχοθεραπεία. Είχε μερικά χρόνια. Και της είπα, χαίρετε, έχει πέσει μία βόμβα και θέλω να κάνω ψυχοθεραπεία. Από την πρώτη εβδομάδα ξεκίνησα ψυχοθεραπεία. Και μάλιστα επέλεξα να οδηγώ για να πηγαίνω επιτόπου στο γραφείο της, το οποίο ήταν αρκετά μακριά. Είναι αρκετά μακριά από το μέρος που μένω, στην Κύπρο. Και ήταν μια ολόκληρη ιεροτελεστία. Και η οδήγηση προς το γραφείο της ψυχολόγου και η επιστροφή προς το σπίτι. Συζητούσα μαζί της και μιλούσα μαζί της νοερά και την ώρα που πήγαινα και την ώρα που ερχόμουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ψυχολόγο μου δημοσίως για την αγάπη με την οποία με έχει περιβάλει, την κατανόηση με την οποία με έχει περιβάλει, τη στήριξη την ουσιαστική που μου έχει δώσει. Είναι μια εξαιρετική συνάδελφος, αν και είναι λίγο νεότερη από μένα, νιώθω ότι είναι σοφότερη από εμένα. Την εκτιμώ και τη σέβομαι και τη θαυμάζω, η οποία με περιέθαλψε όπως περιέθαλπει μια μητέρα. Φανταστείτε μια μητέρα που είναι μια μητέρα περιστέρη που περιθάλπει κάτω από τις φτερούγες της το πληγωμένο παιδί της. Με άκουσε. Όσο και θα σας φανεί παράξενο, ενώ μιλάω πάρα πολύ, εκείνες τις μέρες δεν μιλούσα. Μου έδωσε το χρόνο για να ανοίξω το στόμα μου. Ήμουνα σε σοκ, λέμε. Ανέχτηκε και αποδέχτηκε το γεγονός ότι μιλούσα αργά και έλεγα λίγα πράγματα. Φαίνομαι εξαιρετικά ανοιχτός χαρακτήρας. Στην πραγματικότητα όμως, όχι ότι είμαι κλειστός χαρακτήρας, όσον αφορά στα δικά μου θέματα και στα δικά μου συναισθηματικά θέματα, είμαι λίγο δύσκολη στο να μοιραστώ ουσιαστικά τον πόνο. Φοβάμαι να μοιραστώ τον πόνο με τους άλλους ανθρώπους, γιατί έχω έτσι μια υγιεινή έγνοια να μην τους πονέσω. Με έκανε να νιώσω ασφαλής η ψυχολόγος μου, να εκφραστώ. Και επίσης αυτό το οποίο με βοηθάει πάρα πολύ είναι ότι στο τέλος κάθε ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας μου κάνει μια σύνοψη. Μια σύνοψη του πώς με βλέπει, πώς βλέπει ότι εξελίσσομαι και πώς διαχειρίζομαι το πένθος. Ο πρώτος μήνας ψυχοθεραπείας ήταν εστιασμένος ουσιαστικά στο πένθος του χωρισμού. Εννοείται ότι δεν μείναμε εκεί. Προχωρήσαμε και στο να βρούμε ποια είναι αυτά τα στοιχεία της δικής μου της προσωπικότητας, τα οποία λειτουργήσαν εναντίον μου και στη σχέση αυτή την τελευταία, σε αυτόν τον δεύτερο γάμο, αλλά και σε προηγούμενες σχέσεις. Γιατί το πιστεύω ακράδαντα αυτό το πράγμα, ότι εμείς επιλέγουμε το δίμιό μας. Και όταν λέω το δίμιό μας, δεν εννοώ ότι ο άλλος άνθρωπος είναι δίμιος. Η σχέση πολλές φορές είναι δίμιος. Εμείς, με βάση τους εσωτερικούς μας δαίμονες, με βάση τα αδούλευτα κομμάτια που έχουμε μέσα στη ψυχή μας, επιλέγουμε τη δυσκολία που θα περάσουμε σε μια σχέση η οποία μπορεί να φαίνεται καλή, μπορεί όσο καιρό είμαστε σε αυτή τη σχέση να τη νιώθαμε ιδανική, αλλά όταν πλέον τελειώσει, πέφτουν οι μάσκες και βλέπεις και τη σχέση και τον άνθρωπο και τον άλλον άνθρωπο και σε σένα και εσένα με γυμνό μάτι. Όταν τελειώσει μια σχέση, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να βάλουμε μπροστά τη λογική μας, να συνειδητοποιήσουμε ότι έχει τελειώσει, γιατί έχω δει στο γραφείο πάρα πολλές φορές και αναφέρεται και η φίλη σε αυτό που έχει ρωτήσει, ανθρώπους οι οποίοι δεν συνέρχονται εύκολα μετά από ένα χωρισμό και κυρίως γιατί παραμένουν στο στάδιο της άρνησης, που είναι το πρώτο στάδιο του πένθους. Δεν θέλουν να πιστέψουν ότι αυτή η σχέση έχει τελειώσει. Δεν θέλουν να πιστέψουν ότι το όνειρο τελείωσε. Δεν θέλουν να πιστέψουν ότι έχει αλλάξει η ζωή τους δραματικά, ίσως και χωρίς την επιλογή τους. Ή δεν θέλουν να αποδεχτούν ότι ήταν μια σχέση αυτή με ημερομηνία λήξεως, έφτασε η ημερομηνία λήξεως, αλλά εξακολουθείς να ζεις, εξακολουθείς να είσαι στη ζωή, εξακολουθείς να δικαιούσαι, να ονειρεύεσαι και να χαίρεσαι. Αυτό τον στεγνό ρεαλισμό τον χρωστάω στους γονείς μου. Και οι δύο γονείς μου είναι άνθρωποι εξαιρετικά ρεαλιστές. Με ακούτε πολλές φορές που κάνω τα παράπονά μου κι εγώ.
στα βιβλία μου, στο χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά, στο να μείνω, να φύγω, λέω ορισμένα εκεί για τη μαμά κυρίως, που δεν είναι και πάρα πολύ κολακευτικά. Δεν πάβουν όμως οι γονείς μου να είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι με έχουν γεννήσει και με έχουν μεγαλώσει και με έχουν επηρεάσει εξαιρετικά θετικά στη ζωή μου. Και οι δύο οι γονείς μου είναι ρεαλιστές άνθρωποι. Αποδέχονται τα γυρίσματα που έχει ο τροχός. Αποδέχονται τις καταστάσεις της ζωής. Φυσικά οι γονείς μου τις αποδέχονται μέσα από τη δική τους κοσμοθεωρία. Γνωρίζετε ότι ο πατέρας μου είναι ιερέας και οι γονείς μου είναι και οι δύο πολύ θρήσκοι και λένε γεννηθεί το θέλημά σου. Αφού αυτό ήταν το θέλημα του Θεού, αφού ο Θεός θέλησε να τελειώσει αυτός ο γάμος, αφού ο Θεός θέλησε να τελειώσει αυτή η κατάσταση, έτσι το βλέπουν, ότι επιτρέπει ο Θεός να μας συμβεί κάτι δύσκολο και τραυματικό, για να το επιτρέψει ο Θεός έχει το σκοπό του. Και αν πάμε στην λαϊκή φιλοσοφία και θυμοσοφία, θα πούμε ότι ο Θεός κλείνει πόρτες και ανοίγει καμαρόπορτες, που είναι επίσης μια πολύ αισιόδοξη οπτική της ζωής, ότι αυτό που σε πονάει τόσο πολύ τώρα μπορεί στην πραγματικότητα να είναι εφαλτήριο για μια πολύ καλύτερη ζωή. Το πήρα απόφαση από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα το πήρα απόφαση ότι αυτό ήταν, τελείωσε. Και στη συνέχεια, για να μπορώ να παραμείνω στο στάδιο της κατάθλιψης, δηλαδή να μην είμαι στο στάδιο της άρνησης, του θυμού και της επαναδιαπραγμάτευσης. Πάμε, το πένθος έχει άρνηση, θυμό, επαναδιαπραγμάτευση, κατάθλιψη, αποδοχή. Για να μπορέσω να μείνω στο στάδιο της κατάθλιψης και να μην παλινδρομώ στην άρνηση, δηλαδή να κάνω ψεύτικες ελπίδες, να μην βλέπω τα πράγματα όπως πραγματικά είναι και να λέω ας ξαναπροσπαθήσω και ας δώσω μια ευκαιρία και ας προσπαθήσω να μου δοθεί μια ευκαιρία, όλα αυτά. Συνεχώς υπενθύμιζα στον εαυτό μου όλα εκείνα τα σημάδια, όλες εκείνες τις κόκκινες σημαίες που είχα δει όλο τον προηγούμενο καιρό και τα οποία είχα επιλέξει υποσυνείδητα να αποθήσω και να μην ασχοληθώ με αυτά. Σε αυτό με βοήθησε και η ψυχολόγος πολύ, γιατί μου έκανε στοχευμένες ερωτήσεις για να μιλήσω σε αυτήν για τα σημάδια που σίγουρα υπήρχαν, γιατί είπαμε ένας χωρισμός μπορεί να λέγεται ξαφνικός ή να φαίνεται ξαφνικός, αλλά ποτέ δεν είναι ξαφνικός. Υπάρχουν σημάδια από προηγουμένως ότι δεν ταιριάζει ένα ζευγάρι και ότι κάτι παϊχεί και θα φτάσω στο να διαλυθεί η κατάσταση. Η επαναφορά στη μνήμη μου αυτών των περιστατικών, όχι για να θυμώσω, όχι για να μισήσω την κατάσταση ή το πρόσωπο, αλλά για να είμαι γερά στο πάτωμα, να συνειδητοποιώ ότι αυτό ήταν. Υπήρχε σημάδι τότε, υπήρχε σημάδι τότε, υπήρχε σημάδι τότε, δεν το είδα, υποσυνείδητα επέλεξα να μην το δω. Προφανώς χρησιμοποιούσε ένα συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας, όπως της άρνησης ή της εκλογήκευσης ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά όμως υπήρξε θέμα. Άρα αυτό που έχει συμβεί δεν είναι παράλογο. Δεν είναι ένα κακό που με βρήκε ξαφνικά. Αυτό που έχει συμβεί έχει ξεκινήσει από την πρώτη μέρα της σχέσης. Έχω αυτή την άποψη. Λυπούμαι αν στενοχωρώ κάποιους άλλους ανθρώπους που δεν έχουν αυτή την άποψη, αλλά ως ψυχολόγος και ως γυναίκα και ως ψυχοθεραπευόμενη, αλλά και ως ψυχολόγος που έχω δουλέψει με πάρα πολλά ζευγάρια και με πάρα πολλούς ανθρώπους σε σχέση με τις ερωτικές τους σχέσεις, καταλήγουμε πάντοτε στο σημείο ότι μια σχέση η οποία τελειώνει και αφήνει πίσω πόνο, που όλες οι σχέσεις όταν τελειώνουν αφήνουν πόνο, να μην λέμε ψέματα, μια σχέση που τελειώνει, άμα ψάξεις να την αναλύσεις εκ των υστέρων και να πας ψυχοθεραπευτικά πίσω, θα δεις ότι φτάνει στην αρχή της σχέσης, που εκεί στην αρχή της σχέσης υπήρχαν κάποιες κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε και οι δύο άνθρωποι να παραβλέψουν τις διαφορές τους, να δώσουν περισσότερη έμφαση σε αυτά τα πράγματα που τους έκαναν να ταιριάζουν ή να μοιάζουν και κυρίως η κατάλληλη συνθήκη είναι η μεγάλη ανάγκη που έχουν οι άνθρωποι για να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Τεράστια ανάγκη. Τεράστια ανάγκη. Και θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας. Η αλήθεια είναι ότι έχω περάσει αρκετά χρόνια στη ζωή μου, δηλαδή μεταξύ του 2001 που ήταν το πρώτο διαζύγιο μέχρι το 2016 που γνώρισα το δεύτερο σύζυγο, έχω περάσει 15 χρόνια στα οποία για μεγάλο χρονικό διάστημα ήμουνα μοναξιασμένη, όχι μοναχική όπως είμαι τώρα, μοναξιασμένη. Δεν φρόντιζα για την, πώς να το πω,
Δεν φρόντιζα για την κοινωνική και την προσωπική μου ζωή. Ήμουν εξαιρετικά εστιασμένη στην εργασία μου. Ήμουν εξαιρετικά εστιασμένη στο μεγάλωμα των παιδιών μου, γιατί θεωρούσα και θεωρώ ότι έχω εξαιρετική ευθύνη απέναντι σε δύο ανθρώπους που έχω φέρει στον κόσμο. Δούλευα πάρα πολλές ώρες, πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή θυμάμαι ότι πήγαινα στο γραφείο το πρωί, έκανα ένα διάλειμμα το μεσημέρι μέχρι να πάρω τα παιδιά από το σχολείο, να τα πάω στο σπίτι να ετοιμάσω κάτι να φάνε και επέστρεφα στο γραφείο ξανά το απόγευμα και το βράδυ πλέον ερχόμουν στο σπίτι. Τα Σαββατοκύριακα ήταν όλα αφιερωμένα στις δραστηριότητες των παιδιών. Έβγαινα έξω τα Σαββατοκύριακα τα πρώτα 5-6 χρόνια που ήμουν ελεύθερη μετά που χώρισα. Μετά σταμάτησα να βγαίνω κιόλας. Και η αλήθεια είναι ότι σας έχω πει κιόλας ότι έχω περάσει και φάση κατάθλιψης. Ειδικά μέσα σε εκείνη τη φάση της κατάθλιψης δεν επένδυα χρόνο στο να δημιουργώ ουσιαστικές σχέσεις ζωής με ανθρώπους, φίλες και φίλους. Είχα τους φίλους μου από παλιά με τους οποίους είχα κάποιες επικοινωνίες, όμως όταν μετακόμισα για παράδειγμα το 2003 στη Λευκωσία δεν έφτιαξα φιλίες. Ούτε το 2016 όταν έγινε αυτή η γνωριμία είχα στη ζωή μου τις φιλίες. Υπήρχε η Αριστονίκη στη ζωή μου που είναι η καλύτερη μου φίλη, κολλητή μου όπως λένε και στο Δημοτικό Σχολείο, η Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, η οποία όμως έχει οικογένεια με μικρά παιδιά, δουλεύει πάρα πολλές ώρες. Εγώ ήμουν σε άλλη φάση ζωής τότε. Ο γιος μου ήδη είχε τελειώσει το σχολείο και ήταν στις σπουδές. Η κόρη μου ήταν έφηβος με τις εξόδους της, με τις φίλες της. Και είχα περάσει πάρα πολλά Σαββατοκύριακα μόνη στο σπίτι και χωρίς ακόμη τότε να έχω βρει το κανάλι. Το είχα το κανάλι, αλλά δεν το χρησιμοποιούσα όπως το χρησιμοποιώ τώρα, ως μια πλατφόρμα ψυχοεκπαίδευσης και ουσιαστικά ψυχικής σύνδεσης μεταξύ ανθρώπων που βρισκόμαστε εδώ και ανταλλάζουμε ψυχή, συναισθήματα, απόψεις και είμαστε έτσι μια αγαπητική ψυχοεκπαιδευτική ομάδα. Άρα όταν ξεκίνησε αυτή η σχέση είχα κενά στη ζωή μου. Τα κενά αυτά ήταν συναισθηματικής φύσεως και δεν ήταν απαραίτητος ερωτικά κενά, ήταν κυρίως ανθρώπινα κενά, γιατί ήμουν μοναξιασμένη. Ξαναλέω, και τώρα ζω μόνη, ζω μοναχικά, έχουν περάσει 4,5 μήνες από το χωρισμό. Θυμάστε είχα φτιάξει ένα βίντεο που έλεγα τα καλά του να ζεις μόνος και είχαν πάει από κάτω κάποιες σουσουράδες και είπαν «Α, τώρα κι εσύ, πρόσφατα μόλις έχεις χωρίσει και έχεις μείνει μόνη σου ένα μήνα και γράφεις τα καλά του να είσαι μόνος, να δούμε πώς θα είσαι μετά». Έχω να σας πω τώρα 4,5 μήνες μετά ότι εκτιμώ ακόμη περισσότερο τα καλά του να είσαι μόνος, ότι εξακολουθώ να είμαι μόνη. Είδατε τελευταίως ότι έχω κάνει και μια μεγάλο τόλμημα, μια μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή έχω έρθει στο εξωτερικό για μια δουλειά και μένω λίγο καιρό να δω πώς είμαι εδώ. Και μ' αρέσει πώς είμαι εδώ. Μ' αρέσει το νέο περιβάλλον, νέος χώρος εργασίας, νέος αέρας, διαφορετικός. Μακριά από εκεί που ήμουνα, που είχα ζήσει και 4 χρόνια σε εκείνο το σπίτι και όχι μόνη μου. Δηλαδή εκ των υστέρων σκέφτομαι ότι θα ήταν καλό να μετακόμιζα κιόλας τότε. Λοιπόν, αλλά κάνω τώρα την αλλαγή μου, παίρνω τώρα το διάλειμμά μου. Το να είσαι μοναχικός, αλλά να έχεις τη ζωή σου φίλους με τους οποίους να επικοινωνείς, που δεν μπορεί να μην μπορείς να βρίσκεσαι. Μπορεί να ζήσεις σε διαφορετικό μέρος ή να έχετε διαφορετικά ωράρια. Μπορείς όμως να επικοινωνείς μέσω τηλεφώνου, μέσω βιντεοκλήσεις, να έχεις ανθρώπους με τους οποίους να έχεις ουσιαστική επικοινωνία. Και ουσιαστική επικοινωνία δεν είναι κάθομαι μαζί στο τραπέζι και τρώω ή αν είμαστε ζευγάρι πάμε στο κρεβάτι και κάνουμε ό,τι κάνουμε. Ουσιαστική επικοινωνία είναι επικοινωνία ψυχής. Να μοιραστείς τον πόνο σου, το φόβο σου, τις ελπίδες σου, τη χαρά σου, τη λύπη σου. Παραδέχομαι ότι είχα αμελήσει τον εαυτό μου. Δείτε την ανάρτηση που έχω βάλει σήμερα το πρωί στο κανάλι του φίλου του Χάρη του Βασιλιάδη, να σας τη διαβάσω. Τη βρήκα στο Facebook του Χάρη και την ανάρτησα στο κανάλι. Λέει ο Χάρης για την αυτοφροντίδα. Έχει βάλει αυτή τη φωτογραφία εδώ που λέει, βλέπετε ότι είναι μία μπαταρία, μία μπαταρία η οποία είναι μισοάδια, σχεδόν άδεια, και έχει δίπλα μία κοπέλα που τα πόδια της είναι κόκκινο όπως τις μπαταρίες και λέει you wouldn't let this happen to your phone, δεν θα άφηνες το κινητό σου χωρίς μπαταρία,
Don't let this happen to you either. Μην το αφήσεις αυτό να συμβεί και σε σένα. Και έγραψε ο Χάρης τα ακόλουθα. Ορκίζομαι να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Από ό,τι κατάλαβα, είναι ένα θεραπευτικό συμβόλαιο που είχε κάνει με κάποιον πελάτη του. Πελάτη σαν του και το έβαλε στο διαδίκτυο. Ανώνυμα φυσικά. Είμαι υπεύθυνος να φροντίζω τον εαυτό μου. Θα κάνω πράγματα και θα έχω ανθρώπους δίπλα μου, όχι τοξικούς, που βοηθούν την ψυχική, συναισθηματική και σωματική μου υγεία. Αν και η αυτοφροντίδα είναι μια απλή έννοια, είναι κάτι που πολύ συχνά παρέβλεπα. Αυτό εφαρμόζει και σε μένα πριν το 2016. Η καλή αυτοφροντίδα είναι το κλειδί για τη βελτίωση της διάθεσης μου και τη μείωση του άγχους. Είναι επίσης κλειδί για μια καλή σχέση με τον εαυτό μου και τους άλλους. Η αυτοφροντίδα μου είναι προτεραιότητα, όχι πολυτέλεια. Ορκίζομαι να φροντίζω τον εαυτό μου όπως το κινητό μου, αξίζω. Με εκτίμηση, ο υποφαινόμενος, η υποφαινόμενη, υπογραφή, πόλη, ημερομηνία. Ιστερόγραφο, I love myself, I love myself, I love myself. Αυτό δεν το έκανα. Αυτό δεν το έκανα επαρκώς πριν το 2016. Αναλωνόμουν περισσότερο στην εργασία, αναλωνόμουν περισσότερο ίσως και στη μιζέρια θα έλεγα. Δεν ήμουν ιδιαίτερα δημιουργική και απέφευγα να δημιουργήσω φιλίες. Είχα μόνο την Αριστονίκη, με την οποία πολλές φορές δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε κιόλας, γιατί ούτε εγώ είχα χρόνο, ούτε αυτή είχε χρόνο. Και γενικά ήμουνα αρκετά μοναξιασμένη και είχα μεγάλη ανάγκη από συντροφικότητα. Γιατί, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι δεν είναι μόνο μέσα από μια ερωτική σχέση και ένα γάμο που συντροφεύεται αρμονικά ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος συντροφεύεται αρμονικά και καλύπτονται οι συναισθηματικές του ανάγκες για συντροφικότητα και μέσα από μια υγιή φιλία ή μέσα από 2-3 υγιείς φιλίες, ανθρώπινες φιλίες, σύνδεση με άλλους ανθρώπους. Άρα, όταν ξεκινήσει μια σχέση, αν είμαστε αρκετά διψασμένοι για αγάπη και συντροφικότητα και έχουμε παραμελήσει πολύ καιρό τον εαυτό μας και τον αφήσαμε αφρόντιστο, ρουφάμε όπως ο διψασμένος το νερό σταγόνα σταγόνα όταν μας δοθεί και σαφώς η κρίση μας δεν είναι ιδιαίτερα καθαρή. Αυτό φυσικά ισχύει και για όλους. Ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Όχι μόνο στην παρούσα περίπτωση, φαντάζομαι ότι ισχύει και για την άλλη πλευρά, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της άλλης πλευράς. Και άμα το δεις αυτό το πράγμα, ότι από την αρχή είχε γίνει ένα τέριασμα ατέριαστο, εκεί βλέπεις ότι παίζεις σε ένα παιχνίδι σικέ. Όσο και να προσπαθήσεις, όσο και να αγαπήσεις, όσο και να αφοσιωθείς και ο ένας και ο άλλος, οι εγγενείς διαφορές των δύο ανθρώπων θα φέρουν το τέλος. Εντάξει. Θυμό δεν έχω. Λίγο θυμό που ένιωσα τον εξέφρασα εκεί που έπρεπε να τον εκφράσω. Γενικώς όμως δεν έχω θυμό. Λίγη μεταμέλεια είχα στην αρχή και έλεγα δεν έπρεπε να κάνω αυτό το γάμο, δεν έπρεπε να μπω σε αυτή τη σχέση. Εκ των υστέρων το έχω μετανιώσει που είχα μεταμέλεια και λέω καλά έκανα που έκανα αυτό το γάμο, καλά έκανα που μπήκα σε αυτή τη σχέση, γιατί ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Και οι σχέσεις μας και οι χωρισμοί μας μαθαίνουν πολλά πράγματα. Πώς κατάφερα να σηκωθώ από τα πατώματα? Το κατάφερα με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας και την προσωπική προσπάθεια, αυτή που έχω περιγράψει μέχρι τώρα, της εκλογήκευσης της κατάστασης, της ρεαλιστικής αποδοχής της κατάστασης και δίνοντας τον εαυτό μου το χώρο και το χρόνο για να πενθήσω, δίνοντας τον εαυτό μου την ευκαιρία να εκτονωθώ, θυμάστε τη τσάμπα και τον κύπο. Ξεκινώντας το περπάτημα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί αν περπατάει ο άνθρωπος κάθε μέρα, τότε δίνει πολύ μεγάλη ευκαιρία στον εαυτό του να χαλαρώσει, να ηρεμήσει, να ξεκαθαρίσει τις σκέψεις του περπατώντας, να βάλει τον εαυτό του σε μια καλή θέση. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω πολύ τις φίλες μου, οι οποίες είναι δίπλα μου, οι οποίες με έχουν στηρίξει. Ξέρουν ποιες είναι, δεν θα πω ονόματα τώρα, μην έχουμε ιστορίες. Και οι οποίες έχουν την έγνοια μου, είσαι καλά, έφαγες, κοιμήθηκες. Έχω κάνει και εγώ άνοιγμα να μπουν νέες φιλίες στη ζωή μου μετά το χωρισμό, γιατί είπα, κάνοντας αυτή την
αναδρομή πίσω, είδα ότι το σημείο ότι δεν είχα φιλίες, ότι ήμουν αρκετά μοναξιασμένη, δεν ήταν και πάρα πολύ καλός σύμβουλος. Με βλέπετε ανανεωμένη, είμαι ανανεωμένη. Ο λόγος είναι ότι πένθησα τουλάχιστον για 2,5 μήνες, ήμουν έτσι σε πένθος έντονο. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι 1000% καλά, μα ποτέ κανείς δεν είναι 1000% καλά ή 100% καλά. Είμαι καλύτερα όμως από πριν και αυτό το βλέπω, βάλω να δω vlogs πριν ένα χρόνο, πώς ήταν το βλέμμα μου και πώς ήταν η ψυχική μου κατάσταση, η συναισθηματική μου κατάσταση και δω vlogs τωρινά, βλέπω ότι είμαι πιο ανάλαφρη και πιο καλά τώρα. Προσπαθώ καθημερινά. Και έχω καταλάβει πλέον στα 45 μου ότι δεν πρέπει να περιμένουμε από άλλους ανθρώπους να μας κάνουν χαρούμενους και να μας γεμίζουν τη ζωή μας. Οφείλουμε να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να εξασκούμε την αυτοφροντίδα, πώς πολύ εύστοχα έγραψε και ο Χάρης στο post του, στην ανάρτησή του, την οποία μπορείτε να τη δείτε στην κοινότητα. Αυτά δεν ξέρω αν είναι αρκετά χρήσιμα, περπάτημα θα έλεγα, αλλαγή χώρου, αλλαγή παραστάσεων, δίνουμε στον εαυτό μας χώρο και χρόνο για να πενθήσει την συνθήκη, κάνουμε ψυχοθεραπεία, είναι σωτήρια ψυχοθεραπεία. Σωτήρια. Και τώρα που βρίσκομαι εξωτερικό, κάνω τις συνεδρίες μου μέσω Skype. Σωτήρια ψυχοθεραπεία. Δεν ξέρω πόσο καιρό ακόμη θα κάνω ψυχοθεραπεία, θα το δούμε μαζί με την ψυχολόγο μου. Αυτή την περίοδο νιώθω ότι τη χρειάζομαι. Και εννοείται ότι δεν συζητάμε όλη μέρα για το χωρισμό μας, έχει τελειώσει ο χωρισμός. Τώρα έχουμε πάει σε στοιχεία δικά μου. Στο people pleasing μου πρέπει να το φτιάξω. Στην υπερβολική ανοχή που δείχνω σε καταστάσεις που δεν θα έπρεπε να δείχνω ανοχή, γιατί έχω μία γαϊδουρινή υπομονή, την οποία την έχω από παιδί που δεν είναι χρήσιμη, αυτή η γαϊδουρινή υπομονή. Και πολλοί άνθρωποι λανθασμένα υποθέτουν ότι είμαι άνθρωπος που θυμώνω και τα παίρνω στο κρανίο και όποιον πάρει ο χάρος, καμία σχέση. Έχω τρομερή υπομονή. Ένας φίλος μου έγραφε προχθές στο Instagram μέσα στο chat, μου λέει, μου στείλαν σήμερα κάποια hate comments στο inbox μου και μιλούσα με μια φίλη μου και της λέω, είναι Αγία η Θέκλα, πρέπει να της βάλουμε σταυρό όλα αυτά που αντέχει και ανέχεται. Έχω τρομερή υπομονή και ανοχή και αντοχή και ένας από τους στόχους που δεν λέω στην ψυχοθεραπεία είναι να είμαι λιγότερο ανεκτική, να βάζω πιο νωρίς όρια, τόσο ώστε να προστατεύω την ψυχοσωματική μου υγεία. Είμαι χαρούμενη και αισιόδοξη. Νιώθω ότι έχω πάθει το λιγότερο δυνατό κακό που θα μπορούσα να πάθω. Θεωρώ ότι αυτά τα 4 χρόνια ήταν σπουδαίο σχολείο για μένα. Νιώθω ευγνώμων στη ζωή και στους ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκα στον δρόμο μου να μου διδάξουν μαθήματα. Σας έχω πει ότι δεν έχω ιδιαίτερη σχέση με τη θρησκεία, ότι είμαι religious free. Πιστεύω όμως στο Θεό και νιώθω ότι ο Θεός με αγαπάει και ο Θεός με προστατεύει. Δηλαδή, τελείωσε αυτός ο γάμος τότε που έπρεπε να τελειώσει. Προτού ίσως δημιουργηθούν συνθήκες που να μην ήταν καλές για την ψυχική υγεία των ανθρώπων που συμμετείχαν. Αυτά. Θεωρώ ότι τα 45 χρόνια στο οποία βρίσκουμε δεν είναι τραγικά χρόνια, ίσα-ίσα είναι ωραία εποχή. Μπορούμε να κάνουμε και νέα ξεκινήματα και όπως λέω ξανά τα νέα ξεκινήματα μπορεί να είναι ένα νέο project στην εργασία μας, να αλλάξουμε εργασία, να αλλάξουμε χώρο διαμονής, να αλλάξουμε τόπο διαμονής. Εγώ τώρα γράφω το βιβλίο για τον έρωτα αυτό, τον αδιάγνωστο. Ξεκινήσα το project με το Netflix. Έχουμε βάλει μπροστά τη διεξαγωγή των σεμιναρίων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και αυτό με ενθουσιάζει πάρα πολύ, γιατί έχει 6 μήνες που περίμενα να ανταμώσουμε και επιτέλους θα ανταμώσουμε. Σας τις επόμενες μέρες θα πάρετε ενημέρωση για τα σεμινάρια για τα συναισθήματα τα οποία θα γίνουν διαδικτυακά μαζί με τη Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου. Μόλις είναι έτοιμη η πλατφόρμα και είναι έτοιμα τα στοιχεία θα σας ενημερώσουμε. Και επίσης αυτή η καινούργια προσπάθεια, ο καινούριος στόχος επαγγελματικός που έχω βάλει μου δίνει πάρα πολύ χαρά. Επίσης εδώ το κανάλι θέλω να ευχαριστήσω, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς τους 46.000 ανθρώπους που είστε εγγεγραμμένοι αλλά και αρκετές χιλιάδες άλλων ανθρώπων που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο κανάλι αλλά μπαίνουν καθημερινά και βλέπουν τα βίντεο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την
ψυχική στήριξη και την αγάπη που μου έχετε δώσει, την έντονη, έχω λάβει μηνύματα αγάπης, υποστήριξης, εθαρρυντικά λόγια από χιλιάδες ανθρώπους. Οι ελάχιστοι άνθρωποι που λειτουργήσαν με τη ψυχολογία του εκφοβιστή και έκαναν hatred comments, με θύμωσαν μεν, από την άλλη όμως με επιβεβαίωσαν για το γεγονός ότι δεν πρέπει να δείχνω ανεκτικότητα και αντοχή σε τέτοιες καταστάσεις. Ένα καινούριο ωραίο πράγμα που έχουμε και μας είναι δώρο από το διαζύγιο με αυτό, είναι ότι κάνουμε το κανάλι όσο πιο toxic free γίνεται, ελεύθερο από τοξικότητα και ελεύθερο από βλακεία, όσο πιο πολύ γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που με αγαπάτε και το νιώθω. Και δεν είναι μόνο μένα που αγαπάτε. Βλέπω κάτω από βίντεο τα σχόλια που μπορεί να γράψει ένα μέλος του καναλιού μας την εμπειρία της και βλέπω που πάτε από κάτω και γράφετε ενθαρρυντικά σχόλια και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Με αυτούς τους τρόπους, με αυτά και με εκείνα έχω ξεπεράσει το διαζύγιο. Είμαι στους 4,5 μήνες τώρα. Φυσικά ήταν σχέση και γάμο σύνολο 4 χρόνια. Και υπάρχει κάτι, ένα ρητό που κάπου το είχα διαβάσει που λέει όσα χρόνια ήταν ο γάμος, τόσους μήνες θες να το ξεπεράσεις. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα. Αν όμως χωρίζει κάποιος από γάμο 20 ετίας ή 30 ετίας, σαφώς θα είναι πιο δύσκολο να χωρίσει. Ή αν χωρίζει κάποιος από ένα γάμο, ο οποίος είναι πολύ στην αρχή και είναι μέσα στα μέλια οι άνθρωποι και χωρίζουν για λόγους αυτούς, πάλι είναι πολύ δύσκολο. Στην πραγματικότητα, όταν χωρίσουν δύο άνθρωποι που ο γάμος τους είχε έπνεε τα λίσθια και είχε φτάσει σε ένα σημείο που δεν είχαν κάτι να τους ενώνει πλέον, στην ουσία είναι μια επικύρωση του θανάτου της σχέσης. Είναι σαν να βγάζει ο ιατροδικαστής μια γνωμάτευση από τι πέθανε ο ασθενής και όχι ότι σκοτώνεται ο ασθενής επί τόπου. Πάλι όμως η συνειδητοποίηση της συνθήκης αυτής είναι δύσκολη. Ένα άλλο κομμάτι με το οποίο έπρεπε να δουλέψω ήταν το να μην το πάρω προσωπικά και να νιώθω ότι δεν είμαι καλή ψυχολόγος, ότι είμαι άχρηστη ως άνθρωπος επειδή δεν κατάφερα να κάνω ορθή επιλογή δεύτερου συζύγου. Δεν είναι μόνο από μένα που εξαρτούνται τα πράγματα. Είμαι ψυχολόγος, αλλά είμαι και άνθρωπος. Οι άνθρωποι κάνουμε λάθη και μαθαίνουμε μέσα από τα λάθη μας και μέσα από τα παθήματά μας. Και πραγματικά νιώθω ότι αυτή μου η ιδιότητα, δύο φορές παντρεμένη και δύο φορές χωρισμένη που έχω τώρα, που σε κάποιους λίγους ανεγκέφαλους έχει φανεί ως μια ιδιότητα που με κάνει ακατάλληλη για να είμαι ψυχολόγος και να εξειδικεύομαι στις ερωτικές σχέσεις, νομίζω ότι ίσα ίσα μου δίνει το δικαίωμα να μπορέσω, το δικαίωμα και την ευκαιρία να μπορέσω να καταλάβω καλύτερα τους ανθρώπους που βρίσκονται σε παρόμοια συνθήκη, που έχουν παντρευτεί και έχουν χωρίσει περισσότερο από μια φορές. Και επειδή κάποια χαζά σχόλια έχω διαβάσει, κάποτε έχω κάνει 3 γάμους, 2 έχω κάνει. Αν είχα κάνει 3 θα το έλεγα, δεν είχε πρόβλημα. Και είμαι 45 χρονών. Και 3 γάμους θα κάνει μέχρι τα 45, δεν είναι πολύ. Η Elizabeth Taylor πόσους είχε κάνει άραγε μέχρι τα 45 της. Πλάκα κάνω. Shit happens, people happen, life happens. Εδώ είμαστε. Στέλνω την αγάπη μου και αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους παλεύουν ένα διαζύγιο ή παλεύουν ένα χωρισμό και δεν τα καταφέρνουν να βγουν από πάνω. Είπαμε ρεαλισμός, αυτογνωσία και ψυχοθεραπεία. Ψυχολόγα μου, σε ευχαριστώ. Φίλοι μου εδώ στο κανάλι, σας αγαπώ. Γεια. Τσάω.